Και λέει ο Πλατζάκης ότι με βάση αυτά που μας καταθέσατε, ότι θέλουν να σας προκαλέσουν φόβο κτλ. Κτλ. Οι φερόμενοι ως δράστες, οι φερόμενοι χρυσαυγίτες, χρησιμοποιούν μεθόδους που χρησιμοποιούν τα κομμουνιστικά κόμματα που θέλουν να καταλάβουν την εξουσία. Η πρόεδρος λέει όχι σε αυτή την ερώτηση. Ακόμα και αν τέλος πάντων η ερώτηση ίδια χωράει πάρα πολλά, με την έννοια του ότι μιλάει για φερόμενους χρυσαυγίτες, σίγουρα φερόμενοι ως δράστες. Οι κατηγορούμενοι πάντα έχουν πάντα δεχόμαστε το ότι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για τους χρυσαυγίτες, εκτός αν το να λέει κάποιος ότι είναι χρυσαυγίτης ή όχι, αυτόματα αποτελεί ένα ποινικό αδίκημα. Δεν ξέρω αν ο συνήγορος έχει μια τέτοια σκέψη. Παρ' όλα αυτά, ο Πλατζάκης συνεχίζει και λέει: θέλουμε να δούμε την εγγένεια αμεροληψία του μάρτυρα, θα πρέπει να κρυθεί η αμεροληψία του κτλ. Η πρόεδρος παρεμβαίνει ξανά εκεί για να διευκρινίσει ότι ελέγχουμε την αξιοπιστία του. Δεν δικάζουμε κανέναν επειδή είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και φυσικά σκοπός, με βάση και τα συνολικά χαρακτηριστικά της επίθεσης, ήταν όχι απλώς να τρομοκρατήσουν ή να φοβερήσουν, αλλά σκοπός ήταν να σκοτώσουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο μάρτυρας Διαμαντάκη. Όταν κάποιος σηκώνει ρόφαλο και χτυπάει στο κεφάλι, δεν έχει τρόπο να τρομοκρατήσει, αλλά και να σκοτώσει. Έχει ισχυριστεί κανείς ότι εμείς πήγαμε για φυλάδια εκεί και έτυχε να τους βρούμε μπροστά μας? Κοιτάξτε, έχουμε δει σε απολογίες και απολογητικά υπομνήματα κάποιους τέτοιους ισχυρισμούς. Γεγονός είναι βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι ούτε φυλάδια κρατούσαν ούτε τίποτα, και φυσικά για φυλάδια και για φυσικά και οπουθένα δεν πάει κανείς κρατώντας λοστάρια. Ναι. Λοστάρια με μεταλλικές απολύξεις. Είναι σαφές λοιπόν ότι τέτοια φυλάδια δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Έτσι. Και μάλιστα το τάγμα εφόδου το οποίο επιτέθηκε, το οποίο έρχεται και φεύγει συγκροτημένα, το οποίο αρχίζει και κάνει μια ενιαία επίθεση με τρομερή σφοδρότητα, ξαφνικά και συντονισμένο, με ένα, αν θέλετε, πολύ αυστηρό χρονικό πλαίσιο δράσης σε ένα ερημικό σημείο. Σε ποιον άραγε θα μοιράσουν φυλάδια σε ένα ερημικό σημείο? Και με πολύ αυστηρό πλαίσιο, είπαμε, χρονικής δράσης και με σταμάτημα μάλιστα της κυκλοφορίας. Μια τέτοια ομάδα δεν πάει να μοιράσει τώρα φυλάδια και να είμαστε σοβαροί. Υπάρχει μια φοβερή ένδυα επιχειρημάτων από την πλευρά της υπεράσπισης. Γι' αυτό και δεν ρωτούνται και πολλά πράγματα για τα πραγματικά περιστατικά. Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια, αν θέλετε, με παρελθυντικές ερωτήσεις να συγκριθούν ή να εξομοιωθούν διαδηλώσεις ή πορείες του εργατικού κινήματος ή του ΚΚΕ ή γενικά της αριστεράς με τα τάγματα εφόδου της Χρυσαυγής και τις ενέδες που στείνει όχι μόνο στο ΠΑΜ αλλά και στις προηγούμενες φορές των εγκυστήρων και του ΦΥΣΑ η Χρυσή Αυγή. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξομοιωθεί κάτι τέτοιο. Και ερχόμαστε σε ένα πράγμα που έχουμε καιρό να δούμε, αλλά το έχουμε δει στο παρελθόν, κατά κόρον ειδικά στην υπόθεση ΦΥΣΑ, στο αίτημα κράτηση για ψευδορκία, το οποίο έκανε ο συνήγορος Καπερνάρος. Ο οποίος συνήγορος Καπερνάρος, καιρό είχαμε να τον ακούσουμε, ζήτησε να κατηγορηθεί και να κρατηθεί για ψευδορκία ο μάρτυρας. Γιατί λέει ότι δεν περιέγραψε σωστά το τραύμα του, δεν είχε αυτό το τραύμα, δεν το ένα, δεν το άλλο. Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής λένε αφενός ότι δεν υπάρχει αίρισμα για ψευδορκία, αφετέρου επαναλαμβάνουν αυτό που έχει πει η ίδια η έδρα στο παρελθόν, ότι δεν είναι δυνατόν να κρατηθεί ο μάρτυρας, καθώς η δικονομία λέει ότι πρέπει να κρατηθεί μέχρι το πέρας της συζήτησης. Η συζήτηση θα κρατήσει πάνω από ένα χρόνο. Δεν γίνεται να κρατηθεί ο μάρτυρας. Παρ' όλα αυτά, ενίσταται ο κ. Καπερνάρος, επιμένει ότι το τραύμα που επικαλεί το μάρτυρας δεν είναι αυτό που περιγράφει. Η συνήγορος Βελέτζα λέει επίσης ότι το χρώμα που φαίνεται στις φωτογραφίες που η ίδια έδειξε πιθανόν να είναι ακόμα και από τις μπογιές που υπήρχαν στο χώρο. Και η πρόεδρος, ακούγοντάς τα αυτά, λέει ότι δεν προκύπτουν όσα λέτε από όσα ακούμε και απορρίπτει το αίτημα.